τι γίνεται και τι έγινε με το ωράριο των καταστημάτων, να συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Ναι, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Το είπα σωστά, κύριε Κορκίδη? Εμπορικού και βιομηχανικού. Δεν το πετύχατε, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει και πολύ σημασία. Καλή σας μέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Αλιβαντάρη, κύριε Καλέτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά και πραγματικά, εσείς, κύριε Κορκίδη. Καλώς έκλεισε όπως εν τη γενέση του το θέμα του ωραρίου. Το πρώτο ερώτημα, πείτε μας. Πολύ έκλεισε. Μα σας παρακολουθώ. Κακώς τέθηκε και στο τραπέζι η μείωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, ειδικά από εμάς, έτσι, από εμπορικούς συλλόγους. Νομίζω ότι πριν θέσουμε κάποιες προτάσεις θα πρέπει να τις τεκμηριώνουμε και θα πρέπει να απαντάμε σε κάποια ερωτήματα για να μπορούμε να στοιχειοθετούμε τις θέσεις μας. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει τι κερδίζει ενεργειακά και τι χάνει η αγορά καταναλωτικά από ένα κούρεμα 2 ώρων λειτουργίας των καταστημάτων. Όταν θα εξηγήσω το λόγο, ο εμπορικός σύλλογος, ο κάθε εμπορικός σύλλογος, μπορεί να προτείνει ένα ωράριο λειτουργίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό. Νομίζω ότι το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από το πλαίσιο του νόμου. Υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και για τα τρόφιμα από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οπότε θα είχαμε, αν θέλετε, έτσι, κάποια μικρότερα καταστήματα που ανήκουν σε εμπορικούς συλλόγους να κλείνουν νωρίτερα και κάποιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις να εξαντλούν το πλαίσιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος μετακύλησης του τζίρου από τους μικρότερους στους μεγαλύτερους. Το δεύτερο είναι τι χάνει εκτός από χρόνο η επιχείρηση, ο καταναλωτής που είναι ο βασικός μας τροφοδότης, αν θέλετε, του τζίρου, και βεβαίως και τι χάνει ο εργαζόμενος. Μήπως θα δημιουργούσαμε, αν θέλετε, καταστάσεις εργασιακών σχέσεων που δεν θα μπορούσαμε να ελέγξουμε. Μήπως θα μειωνόντουσαν οι αμοιβές. Μήπως η πλήρης απασχόληση θα μετατρέπεται σε ελαστική, σε μερική απασχόληση. Μήπως θα μειώναμε κάποιες ενδεχομένως υπεροριακές αμοιβές των εργαζομένων σε μια περίοδο που θέλουμε να τονώσουμε το εισόδημα. Κύριε Κορκίδη, όλα αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν. Καταλαβαίνω ότι λέτε ότι μια τέτοια μορφή μείωσης του ωραρίου θα οδηγούσε σε εργασιακές σχέσεις λάστιχο, στη χειρότερη περίπτωση σε απολύσεις και σε απώλειες θέσεων εργασίας, στην καλύτερη σε part-timer, σε εργαζόμενους οι οποίοι θα έβλεπαν τις αμοιβές τους να περικόπτονται. Είναι μια κίνηση όμως την οποία ήδη υιοθέτησε και ανακοίνωσε πρώτος ο Εμπορικός Συλλόγος Θεσσαλονίκης. Είναι λάθος, λέτε? Όχι, ναι, είναι λάθος, ξεκάθαρα. Και πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι θα πρέπει κανείς να κοστολογεί μια πρόταση. Θα σας πω ότι τα υπερμάρκετ καταναλώνουν 2 γιγαβατόρες το χρόνο, τα πολυκαταστήματα 7 γιγαβατόρες, τα εμπορικά κέντρα 13 γιγαβατόρες το χρόνο. Συνολικά, αν θέλετε να το εφαρμόσουν αυτό, 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ενδεχομένως να είχαμε μια διαφορά στην κατανάλωση, που συνολικά το εμπόριο καταναλώνει 135 τεραβατόρες το χρόνο. Αλλά το να εφαρμοστεί σε μια πόλη όσο μεγάλη είναι η Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι είναι μετρήσιμο ούτε στη χώρα μας, και δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε μείωση του ωραρίου μας δίνει αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία θέλουμε, δηλαδή το 15%. Και σε καμία άλλη χώρα αυτή τη στιγμή που έχουν πολύ σοβαρότερο πρόβλημα από εμάς ενεργειακό, δεν υπήρχε το μέτρο μείωσης του ωραρίου λειτουργίας. Κύριε Κορκίδη, όμως φαντάζομαι ότι άλλο είναι το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων στον Νότο και άλλο στον Βορρά. Παράδειγμα, στη Φλόρινα είναι διαφορετικά τα πράγματα από ότι είναι, ξέρω εγώ, στα Χανιά της Κρήτης. Ίσως σε αυτό το πλαίσιο να κινήθηκε και ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο εμπορικός, για να θέσει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω γιατί κινήθηκε, πώς κινήθηκε και χωρίς να συμβουλευτεί και το τριτοβάθμιο όργανο που είναι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, πήρε μία απόφαση και κοστολόγησε, θα έλεγα αυθαίρετα, μία μείωση του ενεργειακού κόστους. Σας είπα και πάλι ότι ο Εμπορικός Σύλλογος, πρώτα απ' όλα, δεν έχει όλες τις επιχειρήσεις μέλη του. Είναι προαιρετική έγγραφη σε κάθε εμπορικό σύλλογο. Υποχρεωτική είναι στα επιμελητήρια και στο Γενικό Εμπορικό Μητρό. Άρα δεν ελέγχει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μοσαϊκό στο ωράριο και εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων. Αυτό δεν αμφισβητείται.
Και το λέγαμε και νωρίτερα, κύριε Κορδέλα. Είναι κατανοητό. Και το λέγαμε και νωρίτερα. Γιατί δεν βγήκε για η Αθήνα, γιατί δεν βγήκαν και άλλες πόλεις. Μήπως η απάντηση εδώ είναι στο ρεπορτάζ που μεταφέραμε και νωρίτερα, στο ότι ετέθη ένα ζήτημα ότι αν είναι να πάμε σε μείωση ωραρίου, πρέπει να υπάρξει υπουργική απόφαση, νομοθετική ρύθμιση που να το επιβάλλει αυτό οριζόντια και σε πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ. Και εκεί βεβαίως, όσο αντιλαμβάνεστε, σταμάτησε κάθε συζήτηση, γιατί δεν είναι εφικτό σε όρους αγοράς να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο σας είπα ότι κρύβει και άλλες πτυχές από πίσω και είναι οξύμορο πριν από λίγο καιρό να ζητάμε τη διεύρυνση λειτουργίας μας μετά 2 χρόνια πανδημίας και σήμερα να ζητάμε την μείωση του ωραρίου λειτουργίας μας. Είναι σαν να πετάμε λευκή πετσέτα στο πρόβλημα. Θα σας πω ότι ένα μέτρο για να εφαρμοστεί, όπως είναι το ωράριο, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να εφαρμοστεί πιλωτικά για να μπορέσουμε να μετρήσουμε αυτά που σας είπα πριν. Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε ενεργειακά και από πλευράς κατανάλωσης. Δεύτερον, προσωρινά από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο, και σας λέω πάλι αυτό το διάστημα σε καμία άλλη χώρα δεν έχει τεθεί το θέμα μείωσης του ωραρίου. Έχουν τεθεί πολλές άλλες προτάσεις και μειώσεις, αλλά όχι η λειτουργία. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και οπωσδήποτε αυτό το οποίο λέτε, και εσείς και ο κ. Καλέτσιος, είναι ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να είναι οριζόντιο για να μην δημιουργεί αδικίες. Κύριε Κορκίδη, είσαστε σαφέστατος με το ωράριο. Νομίζω ότι δεν χωράει καμία αμφιβολία. Μπορείτε να είσαστε σαφείς όμως και με την ακριβία. Τι θα γίνει με αυτή την ακριβία? Θα χτυπηθεί? Υπάρχει τρόπος να χτυπηθεί? Όχι, θα είμαι σαφής. Πολύ δύσκολα τι θα σέβονται οι αυξήσεις. Πολύ δύσκολα τι θα σέβεται η ακρίβεια. Είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Εισάγουμε 77 δισεκατομμύρια ευρώ καταναλωτικά αγαθά το χρόνο στη χώρα μας. Η διαδρομή από το χωράφι στο ράφι έχει διψήφιες αυξήσεις από 10 ως 35%. Είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθούν αυτές οι αυξήσεις. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις περιορίσουμε. Όποιος πει ότι πραγματικά μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια αυτή τη στιγμή και να σταματήσει τις αυξήσεις, νομίζω ότι θα κάνει το ίδιο λάθος με το ωράριο. Δεν υπάρχει ασκροκέρδεια. Εχθές είχαμε καλεσμένο εδώ έναν παραγωγό τσίπουρου. Μας είπε ότι η αύξηση που θα δώσουν αυτοί θα είναι κοντά στο 20% και εμείς στο Τσίπρο θα το πίνουμε 40% αυξημένο. Ναι. Αυτό το 20% πού πηγαίνει? Μπορούμε να ζήσουμε. Ναι, αυτό το 20% πηγαίνει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι γι' αυτό είπα η διαδρομή, γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, το ράφι στο κατάστημα που τιμολογείται ένα προϊόν. Έχει μια διαδρομή πριν από αυτό. Δυστυχώς αυτές οι αυξήσεις φτάνουν στο τραπέζι μας, φτάνουν στο σπίτι μας, φτάνουν σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σας είπα και πάλι τα τρόφιμα έχουν ένα διψήφιο αριθμό αυξήσεων που φτάνει το 10 με 11% και πολλά καταναλωτικά αγαθά φτάνουν το 35%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σαφέστατα το κόστος ενέργειας επιχειρήσεων αυξήθηκε 85% μέσα σε ένα χρόνο. Το κόστος ενέργειας αντιστοιχεί στο 35% του τζίρου των επιχειρήσεων. Και επίσης οι περισσότερες επιχειρήσεις επηρεάζεται η λειτουργία τους, στις περισσότερες επιχειρήσεις επηρεάζεται η λειτουργία τους από το κόστος της ηλεκτροδότησης. Και πάρα πολλές θα χρειάζονται και συνεχή ρευματοδότηση. Δεν είναι μόνο το κόστος ηλεκτροδότησης, είναι και ρευματοδότηση. Κάτι το οποίο τουλάχιστον στη χώρα μας δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οι αυξήσεις αυτές λοιπόν οφείλονται ακριβώς γιατί είναι εισαγόμενες αυξήσεις, γιατί έχουμε ένα πληθωρισμό 12,1%. Ενδεχομένως υπάρχουν και περιπτώσεις σκροκέρδειας που αναφέρατε. Εγώ δεν το αποκλείω και σαφέστατα όσοι το κάνουν πολύ κακώς πράττουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτές είναι κουτοπώνηρες κινήσεις σε μια περίοδο κρίσης και αυτός που τιμωρεί είναι ο καταναλωτής. Είναι γι' αυτό πάντως, πιστεύω κύριε Κορκίδη, και εκτεταμένες σε ένα βαθμό, διότι ναι, υπάρχει ο εισαγόμενος πληθωρισμός, υπάρχει το σοκ του εξωπραγματικού ενεργειακού κόστους, αλλά έχουμε τώρα εδώ και αρκετό διάστημα πολύ σοβαρές καταγγελίες και διαπιστωμένες και τεκμηριωμένες και για κρυφές ανατιμήσεις. Μια συνήθις πρακτική, να σας πω και την ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτή η περίφημη μείωση των συσκευασιών χωρίς να μειώνεται παράλληλα η τιμή. Τα μισά ράφια στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, είναι μικρότερες συσκευασίες με ίδιες τιμές. Ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι κουτοπώνηρες πρακτικές, οι οποίες έχουν πολύ μικρή διάρκεια, γιατί ο καταναλωτής σήμερα είναι αρκετά ενημερωμένος. Μπορεί να διαπιστώσει ότι αυτό που παίρνει είναι μικρότερης περιεκτικότητας και πληρώνει τα ίδια χρήματα, ενδεχομένως και περισσότερα. Και αυτός ο οποίος τιμωρεί περισσότερα από όλα τα πρόστιμα και τις, αν θέλετε, και τις ποινές που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν και εφόσον βεβαίως
γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και ένα αστυνομικό σε κάθε εμπορικό κατάστημα. Αλλά εκτός από την καταναλωτική ατομική ευθύνη, έτσι για να χρησιμοποιήσουμε και μια φράση η οποία έχει γίνει προσφυλή στα τελευταία χρόνια, υπάρχει και ευθύνη της πολιτείας των αρχών να ρυθμίζουν την αγορά σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες. Ναι, κατανοητό. Εγώ βεβαίως πιστεύω ότι η αγορά πρέπει να αυτορυθμίζεται εφόσον υπάρχει αυτή η συνέπεια που λέτε. Δεν είχαμε καλή εμπειρία από αυτό τα τελευταία χρόνια. Χρόνια το ακούμε αυτό, κύριε Κοκκίνη. Όσες φορές αφέθηκαν στην αυτορύθμιση, πέσαμε σε τοίχο. Και εμείς χρόνια το προσπαθούμε, είναι γεγονός, γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι πρακτικές είναι αθέμητος ανταγωνισμός και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Δεν ότι βλάπτουν μόνο τον καταναλωτή. Και ξέρετε πολύ καλό όλα αυτά τα χρόνια ότι έχω επιλέξει να εκπροσωπώ το υγιές, το νόμιμο εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, η οποία σέβεται τον καταναλωτή. Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε καταναλωτές. Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά. Πιστεύω όμως ότι αυτό το καλάθι της νοικοκυράς με τα 50 αγαθά που θα παρακολουθούνται πολύ στενά, ενδεχομένως να ενεργοποιήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικά των σούπερ μάρκετ. Ενδεχομένως, λέω. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Θα το διαπιστώσουμε. Πάντως, αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε, όπως αυτά τα δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι, τα σούπερ μάρκετ είχαν υπερκέρδη, γιατί εμείς οι μικρότεροι δεν λειτουργούσαμε, οπότε οι τζίροι νομίζω φτάσανε στον ουρανό, για τους επόμενους τουλάχιστον 6 μήνες, και είμαι αισιόδοξος σε αυτό το χρονικό διάστημα που θέτω, θα πρέπει να βάλουν πλάτη, να περιορίσουν τις αυξήσεις και σε βάρος του κέρδους τους. Νομίζω ότι το οφείλουν αυτό στον καταναλωτή και σε όλη την αγορά, την ελληνική αγορά. Μπορούν να βάλουν όμως πλάτη μετά από 2 χρόνια πανδημίας? Τα σούπερ μάρκετ δεν έκλεισαν καθόλου. Αντίθετα, όλος ο τζίρος μετατέθηκε. Τα σούπερ μάρκετ, ναι, ήταν βέβαια κρίμα. Πολλαπλασιάστηκαν τα κέρδη τους. Ήταν οι πλέον ευνοημένες. Εκεί θα βάλω κι εγώ ότι υπάρχει ένας κοινωνικός ρόλος που πρέπει να παίξουν αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες, ευελπιστώντας ότι θα αποκλιμακωθεί όλη αυτή η ενεργειακή κρίση και θα σταματήσουν αυτές οι υπέρογκες αυξήσεις ενεργειακού κόστους και αντίστοιχα και τιμών στην αγορά. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.